Τον Λίνο Γαβρίλη, που θα είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Κύπρου στο μπάσκετ, παρουσίασε η Ομοσπονδία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Αντιμετωπίζει την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2021 στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Καλαθόσφαιρας μαζί με το τεχνικό του επιτελείο. Ο Λίνος Γαβρίλη, ο οποίος ήδη εκτελεί τα χρέη του έχοντας προπονήσει τους διεθνείς παίχτες, έδωσε την υπόσχεση πως η Κύπρος θα παλεύει με όλες τις δυνάμεις σε κάθε αγώνα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ τη χώρα μου από αυτό το πόστο. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση να δουλέψουμε σκληρά έτσι ώστε να δικαιώσω και εγώ από την πλευρά μου τους ανθρώπους για την επιλογή τους. Ο αρχηγός της Εθνικής Ανδρών, Ανδρέας Σιζόπουλος, εξέφρασε την πεποίθηση πως αυτή η ομάδα έχει την εμπειρία για να πετύχει τους στόχους της. Κάθε φορά που παίζουμε θα δίνουμε το 100% μέσα στο γήπεδο για την νίκη και για να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Από εκεί πέρα θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο ΣΑΜΚΕ το καλοκαίρι, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, που ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς από τους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο της διάσκεψης παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα για την πρώτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Η Εθνική Κύπρου θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση απέναντι στην Πορτογαλία στις 23 Νοεμβρίου και τόσο ο νέος προπονητής όσο και ο αρχηγός της ομάδας κάλεσαν τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθεια της Εθνικής. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης παρουσίασε σήμερα τον νέο προπονητή της Εθνικής, τον Λίνο Γαβρίλη. Στόχος η διάκριση στην πρώτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2021. Ο πρόεδρος των Εθνικών Ομάδων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Χάρης Νικολάου, πλέκει το εγκόμιο του νέου μας Ομοσπονδιακού Τεχνικού, Λίνου Γαβρίλη. Πρόκειται για έναν εξαίρετο προπονητή που τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει σπουδαίο έργο όπου και αν εργάστηκε, και στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Λίνος Γαβρίλη χαρακτήρισε τιμή του που θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής μας και υποσχέθηκε σκληρή δουλειά. Υποσχόμαστε σκληρή δουλειά καθημερινά και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα σύνολο το οποίο θα παλεύει από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο στο γήπεδο, έτσι ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του. Επιπρόσθετα, ο Κύπριος τεχνικός θέτει και το στόχο της Εθνικής μας εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πορτογαλία στο πλαίσιο για την πρώτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Σίγουρα το ότι παίζουμε στην έδρα μας να κερδίσουμε και είναι κίνητρο να κερδίσουμε μια ομάδα η οποία έφτασε στο Ευρωμπάσκετ 3 φορές και πρόσφατα μάλιστα. Ο διεθνής Ανδρέας Σιζόπουλος εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την πρόσληψη του Λίνου Γαβρίλη και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τη νέα προσπάθεια που επιχειρείται. Θέλω και εγώ σαν αρχηγός εθνικής ομάδας να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε. Ο αγώνας με την Πορτογαλία θα διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη στις 7 το βράδυ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ο Λίνος Γαβρίλη είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Καλαθοσφαιρικής Ομάδας της Κύπρου. Πρώτος αγώνας της Εθνικής στις 23 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Πορτογαλία στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Νέος αέρας στην Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας Ανδρών. Με τον Λίνο Γαβρίλη στο τιμόνι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να κάνει μια νέα αρχή στον αγώνα με την Πορτογαλία στις 23 Νοεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για την πρώτη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2021. Στόχος καθημερινά είναι να μπορέσουμε να έχουμε έναν τρόπο σκέψης που θα αφορά πάντοτε τη σκληρή δουλειά και την ομαδικότητα. Η Κύπρος στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πορτογαλία είναι το outsider. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Γαβρίλη, υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για σκληρή δουλειά που θα φέρει τη νίκη. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας να κερδίσουμε και είναι κίνητρο να κερδίσουμε μια ομάδα η οποία έφτασε στο Ευρωμπάσκετ 3 φορές και πρόσφατα μάλιστα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παλέψει για την πρώτη θέση στον όμιλο, στον οποίο συμμετέχει και το Λουξεμβούργο, ώστε να προκριθεί στη δεύτερη προκριματική φάση. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης παρουσίασε σήμερα τον νέο προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Λίνο Γαβρίλη. Πρώτη πρόκληση τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2021. Μία νέα αρχή φιλοδοξεί να κάνει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Ανδρών, με τον Λίνο Γαβρίλη να λαμβάνει τεχνική ηγεσία και να έχει ως πρώτη πρόκληση τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2021. Στόχος καθημερινά είναι να μπορέσουμε να έχουμε έναν τρόπο σκέψης που θα αφορά πάντοτε τη σκληρή δουλειά και την ομαδικότητα. Η Κύπρος συμμετέχει στον τρίτο ομίλο μαζί με την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο και στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι πρώτες ομάδες από τους τρεις ομίλους και η καλύτερη δεύτερη. Πρώτος αντίπαλος η εθνικής μας η Πορτογαλία την 5η 23 Νοεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.